Πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο. Έχει μάνατζερ και διευθυντές, υπαλλήλους και φαντς που τη χρηματοδοτούν και κυρίως έχει μεράκι και κρύβει γνώση και εμπειρία. Ο λόγος για την εικονική επιχείρηση με την επωνυμία «Στάσου δίπλα μου» που δημιούργησαν οι μαθητές της πρώτης τάξης του Γενικού Λυκείου Επισκοπής. Κάνε το πρώτο βήμα για μια καινούργια αρχή και βρες την υποστήριξη που αξίζεις στη διαδικτυακή πλατφόρμα Stand By Me. Στα πλαίσια του διαγωνισμού του Junior Achievement Greece, είναι το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων, μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο γίνεται 15 χρόνια στην Ελλάδα ο διαγωνισμός αυτός. Συμμετέχουμε λοιπόν στο πρόγραμμα μαθητικής εικονικής επιχείρησης. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο τα παιδιά στείλουν μια εικονική επιχείρηση στη διάρκεια της χρονιάς και την παρουσιάζουν στο τέλος σε ένα πανελλήνιο διαγωνισμό, όπου συμμετέχουν σχολεία από όλη την Ελλάδα. Οι μαθητές, ανάμεσα από χιλιάδες ιδέες, επέλεξαν να σταθούν στο πλάι των συνομιλίκων τους, δημιουργώντας μια επιχείρηση που παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε νέους μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η ιδέα που έχουμε ασχοληθεί πρωτάθηκε από μια συμμαθήτριά μας, η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα. Ήρθε η ιδέα μας με αφορμή την πανδημία, που όλα πλέον γίνονται διαδικτυακά, και ως επίκεντρο ασχοληθήκαμε με την ψυχολογία των νέων. Επειδή ξέρουμε πόσο σημαντική είναι, επειδή είμαστε και εμείς νέοι. Στοχεύει και στην αηφορία, γιατί είμαστε μέσα στον τρίτο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, που είναι για την καλή υγεία και ευημερία. Οι επισκέπτες της πλατφόρμας έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μέσω online συνεδρίας με έναν εκ των συνεργαζόμενων επαγγελματιών υγείας και μάλιστα δωρεάν, αφού το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών καλύπτεται από χορηγίες εταιριών στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους. Έχουμε ένα δίκτυο 11 ειδικών ψυχικής υγείας που αυτή τη στιγμή είναι με τη φωτογραφία τους και το βιογραφικό τους στην πλατφόρμα, σαν να λειτουργούμε δηλαδή κανονικά. Υπάρχει και online booking, βέβαια δεν γίνεται η συνεδρία, αλλά η ένδειξη αυτή είναι ότι τους άρεσε η ιδέα μας και μπήκανε να μας βοηθήσουν. Πολλά παιδιά λόγω του κορονοϊού αντιμετωπίζουν προβλήματα. Κυρίως ψυχολογικά, τόσο από το δικό μας χώρο, τη δικιά μας περιοχή, αλλά και από αλλού. Οι νέοι δεν έχουν την ευκαιρία να βρεθούν με τις παρέες τους, να συναστραφούν με το περιβάλλον. Είναι λίγο δύσκολο. Και έχει αυξηθεί έτσι η επιθυμία των νέων να βγουν έξω στον κόσμο. Και επειδή αυτό δεν γίνεται λόγω της πανδημίας και της έκτακτης ανάγκης, το πράττουμε διαδικτυακά. Η εικονική επιχείρηση του Λυκείου Επισκοπής κατάφερε να προκριθεί στα 10 καλύτερα σχολεία στο διαγωνισμό. Στις 12 Ιουνίου τα 10 σχολεία θα διαγωνιστούν σε ζωντανή εκδήλωση για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ και τους καθηγητές που μας δώσαν αυτή την ευκαιρία για να συμμετάσχουμε σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, γιατί μας προσφέρει πάρα πολλά και μαθαίνουμε για την επιχειρηματικότητα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι ήταν ένα ωραίο ταξίδι μέχρι εδώ που φτάσαμε, στον τελικό. Γεμίσαμε εμπειρίες, γνώσεις για το μέλλον. Οι μαθητές στο ταξίδι τους αυτό έμαθαν πολλά, κέρδισαν εμπειρίες και έδειξαν το δρόμο. Η πλατφόρμα είναι σχεδόν έτοιμη να γίνει από εικονική πραγματική και να προσφέρει στην κοινότητα. Χρειάζεται κάποιος φορέας απλώς να λάβει το μήνυμα. Έχουμε και ανταπόκριση και από επιχειρήσεις. Δηλαδή έχουμε ένα δίκτυο ήδη 8 με 9 νομίζω επιχειρήσεις και μάλιστα γνωστές επιχειρήσεις της Κρήτης, που δήλωσαν ότι σε περίπτωση που ήμασταν αληθινή επιχείρηση θα στηρίζαν την προσπάθειά μας, θα χορηγούσαν λοιπόν χρήματα στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης, έτσι ώστε οι συνεδρίες να είναι όντως δωρεάν για τους νέους και τους εφήβους που λόγω της πανδημίας ειδικά την ανάγκη της ψυχολογικής στήριξης είναι πλέον πολύ μεγάλη.